Γεια σας αγαπητοί μου, αποκτήστε όλες τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Καταρχήν, θεωρώ αφάνταστα άδικο το γεγονός ότι η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι για όλους. Είναι μόνο για το δημόσιο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λες και ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν το δικαίωμα να διαλογιστούν, να προσευχηθούν και να απολαύσουν τη συγκεκριμένη αργία. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και τους λόγους τους γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς ο ιδιωτικός τομέας έχει σκλάβους τους εργαζόμενους του. Και ξέρω ότι ίσως αρκετοί θεωρήσουν ότι δυσαρεστούνται από αυτό που αυτή τη στιγμή αναφέρω, αλλά είναι η αλήθεια και το γνωρίζουμε όλοι. Κλείνω τώρα την παρένθεση και πάμε στο θέμα μας. Μεγάλη γιορτή λοιπόν αύριο. Να υπενθυμίσω σε όσους ίσως δεν γνωρίζουν την ιστορία, πως το Άγιο Πνεύμα στάλθηκε από το Χριστούλη στους 12 Αποστόλους, ώστε να τους διδάξει όλες τις γλώσσες του κόσμου για να μπορέσουν να πάνε να κηρύξουν την αληθινή πίστη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κατέβηκε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα με μορφή λευκού περιστεριού και έμειναν εκστατικοί οι Απόστολοι, έχασαν τόπο και χρόνο. Φανταστείτε δηλαδή ότι εγκατέστησε ένα λογισμικό στον εγκέφαλό του στο Άγιο Πνεύμα, όπου με αυτό το λογισμικό μετά μπορούσαν να επικοινωνήσουν σε οποιαδήποτε γλώσσα υπήρχε εκείνη την εποχή και μπόρεσαν να πάνε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της τότε γης. Λοιπόν, ώρα να μεταφέρουμε αυτή την ευλογία και στους εαυτούς μας. Όπως βλέπετε εδώ έχω το ταπεινό σταυρουδάκι, το έχω δείξει και άλλες φορές, γιατί για μένα δεν έχει ποτέ σημασία αν ο σταυρός είναι φτιαγμένος από κάποιο συγκεκριμένο μέταλλο, πολύτιμο ή μη πολύτιμο κτλ. Κτλ. Για μένα ο ταπεινός αυτός σταυρός αντιπροσωπεύει ό,τι καλύτερο από πλευράς αληθινής πίστης. Φτιαγμένος από ένα κομματάκι καλαμωτής, αγαπητοί μου. Έτσι, ο καλός μου τον έχει φτιάξει και είναι δεμένος, βλέπετε, ταπεινά-ταπεινά. Με κλωστούλα εδώ. Λοιπόν, αυτό το ταπεινό σταυρουδάκι, πάντα όταν προσεύχομαι το κρατάω έτσι. Πάντα, πάντα. Ανάμεσα στις παλάμες μου. Και δεν το αλλάζω με τίποτα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, αύριο με το καλό, αλλά και για κάθε μέρα αν θέλετε, θα παίρνετε οποιοδήποτε σταυρό έχετε εσείς. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να φτιάξετε με συγκεκριμένα υλικά. Μπορεί να είναι και ο βαφτιστικός σταυρός σας. Μπορεί να είναι ένας σταυρός που έτσι κι αλλιώς φοράτε σαν κόσμο στο λαιμό σας. Οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, το βάζουμε το σταυρό μας ανάμεσα στις παλάμες μας. Κλείνουμε τα μάτια μας και φανταζόμαστε λοιπόν ότι αυτό το λευκό περιστέρι πετάει ανοιγοκλίνοντας τα φτερά του σταθερά πάνω από το κεφάλι μας. Δεν μετακινείται δηλαδή δεξιά και αριστερά, αλλά πετάει σταθερά πάνω από το κεφάλι. Το φανταστήκατε? Θαυμάσια. Και τώρα θα πείτε τα εξής λόγια.
πολύ αγαπημένο και ευλογημένο Άγιο Πνεύμα, όπως φώτισες τους 12 Αποστόλους, έτσι θέλω να φωτίσεις και εμένα, ώστε να έχω πάντα στη ζωή μου τη σωστή καθοδήγηση, να πράττω όπως πρέπει, ώστε να έχω όλα όσα επιθυμώ. Υγεία, αγάπη, αυθονία, πλούτο και ευλογίες. Όλο αυτό που σας περιέγραψα, το οποίο θα σας το αφήσω και σε γραπτό κείμενο από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, δηλαδή εσείς θα το πείτε 9 φορές στη σειρά. 9 φορές στη σειρά, αγαπητοί μου. Οι ευλογίες είναι απίστευτες. Αυτό μου το έμαθε, μου το δίδαξε δηλαδή, η μακαρίτισσα, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Σερών, η γερόντισσα Μητριδιώτισσα Καλή της Ώρα, η οποία ήταν θεία μου, αδερφή της μητέρας μου. Και είχαμε υπέροχες σχέσεις και απολαμβάναμε υπέροχες συζητήσεις μεταξύ μας, γιατί ήμασταν απόλυτα συντονισμένες. Αγαπητοί μου, πραγματικά θα έχετε όλες τις ευλογίες, πιστέψτε. Και δεν το λέω μόνο εγώ, έχω ήδη μεταβιβάσει σε ανθρώπους πολλά χρόνια τώρα τη συγκεκριμένη τελετουργία και είναι πραγματικά τόσο αποδοτική και ετοιμαστείτε για οποιαδήποτε ευλογία λαχταράτε εσείς. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Είναι απίστευτη η ευλογία που θα λάβετε. Και είναι τόσο απλό και τόσο ταπεινό. Γιατί η ταπεινότητα είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Όταν είμαστε ταπεινοί και δεν χρειαζόμαστε ούτε πολλά μπιχλιμπίδια, ούτε πολύ ακριβά πράγματα. Όχι βέβαια ότι είναι κακό όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ακριβά αντικείμενα για να κάνει οτιδήποτε. Όχι βέβαια. Απλά η προσωπική μου εκτίμηση πάντα είναι ότι όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Έτσι αγαπητοί μου. Κάντε το. Να υπενθυμίσω πως θα βρείτε την ευχή στο κουτί περιγραφής του βίντεο. Θα σας την έχω γράψει εκεί. Οπότε λοιπόν, από αύριο ξεκινήστε το και μπορείτε αυτήν την ευχή να την επαναλαμβάνετε όσο τακτικά θέλετε εσείς. Δεν είναι μόνο το Αγίου Πνεύματος, αλίμονο έτσι. Αλίμονο περιμένουμε από μια φορά το χρόνο προς Θεού, έτσι. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας για σήμερα, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι να έχετε όλες τις ευλογίες του κόσμου. Ό,τι λαχταράει η ψυχή σας και η καρδούλα σας, να σας έρθει με το Άγιο Πνεύμα να πετά πάνω από το κεφαλάκι σας. Να μου είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.